ο οποίος φαίνεται ότι εάν έκανε επενδύσεις κάπου στην Αθήνα, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Επέλεξε ο άνθρωπος και επένδυσε εδώ, όπως σας είπα προηγουμένως, σε μια απόλυτη, σε μια περίοδο απόλυτης επενδυτικής ανομβρίας, εδώ για την, για τη Μακεδονία και για τη Θράκη, γιατί κράτησε ζωντανή και, την, και, και όρθια την καπνοβιομηχανία της ΕΚΑ, επένδυσε δηλαδή και στη Θράκη, και ο άνθρωπος επένδυσε δηλαδή είτε σε επιχειρήσεις εδώ στη Μακεδονία, έκανε το ίδρυμα όπου ασχολείται με, με φιλανθρωπικές δραστηριότητες, το ίδρυμα Σαββίδη, και έχει βοηθήσει πάρα πολλά παιδιά. Από την άλλη, έχει βοηθήσει σωματεία όπως το σωματείο που μας φιλοξενεί σήμερα εδώ πέρα, την Παναγία σου μελά, το σωματείο του Αγίου Γεωργίου του Περιστεραιώτα. Έχει βοηθήσει πολλές οικογένειες, πολλά παιδιά σε όλη την Ελλάδα. Εγώ προχθές πρέπει να ήταν κάπου στην Αθήνα, άκουγα έναν ραδιοφωνικό σταθμό και άκουσα που πήρε τηλέφωνο ένας πατέρας από τον Πειραιά, ο οποίος ευχαρίστησε από το ραδιόφωνο τον κύριο Σαββίδη για τη βοήθεια που είχε για ένα πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζαν τα δύο παιδιά. Δηλαδή πράγματα τα οποία ήταν συγκινητικά. Εγώ πραγματικά πιστεύω αυτό, όπως σας είπα στην αρχή της τοποθέτησής μου, ότι ισχύει αυτό το πράγμα.